Για εμάς τους μεγαλύτερους, το είπε ο Σωτήρης, το είπε και ο Μάρης προηγουμένως, ο Ανταγόρας είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Και θα πρέπει να πω στα μικρότερα παιδιά που είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι η ομάδα πλέον απαρτίζεται με παιδιά ηλικίας μικρής. Μη χαμογελάσεις εσύ, νέα ρε. Θέλω να το δούμε αυτό στην κόρη μου, λοιπόν, το ότι μικρά παιδιά μπήκαν στην ομάδα και η ομάδα ξαναζωντάνεψε με τη βοήθεια του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέλαβε τελευταία και μας κάνει ξανά υπερήφανος. Αισθάνομαι δε, ειλικρινά σας το λέω, τόσο όμορφα σήμερα εδώ, βλέποντας και τον Αντώνη που είναι απέναντι, είναι ο ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου στιγό. Και βέβαια για να μην αδικήσω και τους άλλους, για τον Αντώνη ο οποίος έκανε άλματα προς τα πάνω και ήταν παράδειγμα για πάρα πολλούς από τις νεότερες γενιές, εικόσο οφείλει πάρα πολλά στο τομέα του ποδοσφαίρου. Αλλά όταν βλέπει κανείς και τον Αντώνη, τον Χατζηπαναγιώτη απέναντι, τον γνωστό Κάτσο, ή τον Τσίκη, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο, ή τον Πέτρο, τον Χατζηπαναγιώτη, ή τον Χρήστο τον Παλαλή, ή τον Παβαίο. Βλέπω βέβαια και ένα μεγάλο παράγοντα κάποτε τον Ανταγόρα στον ΠΑΠ. Η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί δείχνει ότι η οικογένεια του Ανταγόρα είναι ενωμένη και η ιστορία της συνεχίζεται με μικρές διακοπές ή με μικρές αναλαμπές που όμως όλοι οφείλουμε να τις σεβόμαστε γιατί περνάμε από δύσκολες στιγμές όλοι μας, είτε σαν άτομα, είτε σαν ομάδες, είτε και σε όλες τις οικογένειες. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Δήμου, υποχρέωση όλων μας, να κάνουμε αυτό το οποίο οφείλουμε και στην ιστορία του Ανταγόρα και στην ΚΟ. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν συνεχίστηκε γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε υπογράψει τη σύμβαση για να γίνει το παλιό γήπεδο του Ανταγόρα πράσινο και να μπορούν να παίζουν τα παιδιά, όχι μόνο του Ανταγόρα αλλά και άλλες ομάδες που μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί με μια αξιοπρεπή εγκατάσταση έτσι ώστε ο αθλητισμός να πάει ακόμα καλύτερα. Χαίρομαι που είμαι απόψε μαζί σας και πραγματικά το λέω ότι με όλες μου τις δυνάμεις, από όποιο πόστο και αν είμαι την επόμενη περίοδο, το πρώτο πράγμα που θα στοχεύσουμε στον αθλητισμό είναι να γίνει πράσινο το παλιό γήπεδο Ανταγόρας και να φτιαχτούν όλες τις εγκαταστάσεις. Να είναι υγιείς, να είναι δυνατοί, οι γονείς να τα καμαρώνουν τα παιδιά και εμείς βέβαια να τα θαυμάσουμε και να τα καμαρώνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Σωτήρη, η συνέχεια, δηλαδή να είσαι ποδοσφαιριστής και μετά να αναλάβει μια ομάδα είναι μεγάλη ευθύνη. Και θεωρώ ότι τα παιδιά είναι σε σίγουρα χέρια, όχι μόνο τα δικά σου αλλά και τις διοίκησης. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ένας κόσμος, ένας κόσμος προσωπικός, όχι μόνο της διοίκησης, τόσο και δικός μου, είναι το να ξαναδημιουργήσουμε και μια νέα γενιά ανταγωνιστών, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην πορεία της ομάδας από τότε που υπήρχαν οι επιτυχίες μέχρι αργότερα που δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική ομάδα έχουν εκλείψει πλέον οι ανταγωνίτες. Και αυτό πραγματικά είναι ένα στίχημα και δικό μου να μεταναπαδεύσουν στα παιδιά την έννοια το τι σημαίνει ανταγόρας και την ιδέα του ανταγόρα. Δεν εκλείπουν ανταγωνίτες. Ο ανταγόρας είναι σαν την Ελλάδα. Ζει, περνά καμπές, ανεβαίνει, πέφτει, ξανανεβαίνει, δεν πεθαίνει ποτέ. Η ιδέα του Ανταγόρα και η ιστορία του Ανταγόρα να το ξέρετε ότι είναι στις ψυχές όλων των κόσμων. Και ειδικά των ανθρώπων της ηλικίας μου και των πιο μεγάλων όπως είναι ο γιος μου.